Μπορεί να πέρασαν σχεδόν 5 δεκαετίες, αλλά είναι σαν να μην πέρασε ούτε μία μέρα, αφού ο ελληνικός λαός συνεχίζει να αγωνίζεται για τα ίδια ιδανικά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία παραμένουν και σήμερα απρόσιτα για πολλούς πολίτες. Είτε υποβαθμίζουν τη μέρημνα, τη σύντηση, τη στέγαση, με αποτέλεσμα σε συνδυασμό και με την τεράστια ακρίβεια, εμείς να μην έχουμε δυνατότητα, ειδικά στο Ηράκλειο, να σπουδάσουμε, γιατί οι περισσότεροι είμαστε φοιτητές από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Οπότε και εμείς, όπως και τότε οι φοιτητές, απαιτούμε ψωμί, μέρημνα, σύντηση, στέγαση, τύψη των αναγκών. Έχουμε τράπεζες θεμάτων, ας πούμε, στα σχολεία, έχουμε και άλλα προβλήματα στα πανεπιστήμια. Τώρα, όσον αφορά για ελευθερία, μιλάμε ότι γίνεται αυτή τη στιγμή πόλεμος και είμαστε ακόμα μέλος μία από τις δύο μεριές. Είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, ενώ γίνεται πόλεμος. Μπροστάριδες στην πορεία οι φοιτητές, οι οποίοι έδειξαν και το 1973 το δρόμο για τον αγώνα που θα αποτελούσε την αρχή του τέλους της δικτατορίας, ενώ ακολούθησαν εργαζόμενοι, συνδικάτα και εκπρόσωποι κομμάτων. Με δυναμικά συνθήματα υπενθύμησαν ότι οι λαοί μπορούν να ανατρέψουν ακόμα και δικτατορίες και ζήτησαν να μπει τέλος στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Προσπαθούμε αφενός να τιμήσουμε με τις εκδηλώσεις μνήμης όλους εκείνους τους αγωνιστές που πάλεψαν για τη δημοκρατία και την ελευθερία και παράλληλα για να αγωνιστούμε για τα σύγχρονα αιτήματα. Παλεύουμε λοιπόν σήμερα ώστε κάθε εργαζόμενος να μπορεί να επιβιώσει με αξιοπρέπεια από το μισθό του και παλεύουμε πραγματικά για μια δημόσια, δωρεάν και ανοιχτή παιδεία για όλους. Ο αγώνας των φοιτητών της εργατικής τάξης στο Πολυτεχνείο ανέδειξε ότι οι λαοί έχουν τη δύναμη να προσπεράσουν κάθε εμπόδιο όταν αποφασίσουν να δράσουν χωρίς να περιμένουν ούτε σωτήρες, ούτε μεσίτες, ούτε λύσεις από τα πάνω. Θυμούμε ότι τα αιτήματα του τότε είναι στο σήμερα πιο επίκαιρα από ποτέ. Το ψωμί με την κυβέρνηση η οποία πραγματικά δεν κάνει τίποτα για την ακρίβεια. Διακριτική ήταν η παρουσία της αστυνομίας, ωστόσο ευτυχώς αποφεύχθηκαν τα επεισόδια.